Σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό το οποίο κάνετε. Θα έλεγα ειδικά για τους χειριστές των 2015 που πληρεί αίσθηση τι σημαίνει να κοιτάς με αεροπλάνα τα οποία είναι αρκετά καταπονημένα και βέβαια ξέρω και πόσο μεγάλη δουλειά γίνεται και από τους τεχνικούς υποστήριξης για να μπορείτε να τα κρατάτε τα αεροσκάφη στον αέρα. Εμείς από πλευρά μας, αυτό έχω ξαναπεί, έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να φέρουμε όσο δυνατόν νωρίτερα τα καινούργια. Κάνατε 2015, έχουμε υπογράψει την σχετική σύμβαση. Πρωταγωνιστήσαμε στο να υπάρχει μια μεγάλη παραγγελία από πλευρά Ευρώπη, ώστε να μπει μπροστά η γραμμή παραγωγή. Γιατί όλοι όσοι παρακολουθούν την τάχουμε νωρίτερα, πολύ απλά δεν γνώριζαν ότι τα αεροπλάνα αυτά δεν παράγονται και πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη παραγγελία για να μπορέσουν να μπουν μπροστά. Ξέρουμε όμως ότι για τα επόμενα χρόνια, ακόμα σίγουρα για τα επόμενα 3 χρόνια, θα πρέπει να αρκεστούμε σε αυτά τα οποία έχουμε και θέλω να γνωρίζετε πόσο όλη η κοινωνία εκτιμάει αυτό το οποίο κάνετε σε εξαιρετικά δύσκολε και αντίξωες συνθήκες. Το έχω πει πολλές φορές, προσπαθούμε πάντα να γίνουμε καλύτεροι. Δεν περιμένουμε η λύση να έρθει μόνο από τον αέρα. Χρειάζεται πολύ σημαντική δουλειά να γίνει στο κομμάτι της πρόληψης. Νομίζω ότι έχουμε βάλει κάποια πρώτα σημαντικά θεμέλια σε αυτή την κατεύθυνση. Να αντιληφθούμε ότι αυτή είναι μια συνολική προσπάθεια σε μια εποχή μεγάλης κλιματικής κρίσης, την οποία νομίζω ότι την βιώνουμε όλοι. Πρέπει διαρκώς να γινόμαστε καλύτεροι και από όποια αστοχία μας ή από όποια φωτιά ξεφεύγει, πάντα να κοιτάμε να μαθαίνουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Βέβαια, αυτό το οποίο δεν θέλω σε καμία περίπτωση είναι στα πλαίσια μιας πολιτικής αντιπαράθεσης να απαξιωθεί όλη η δουλειά του κρατικού μηχανισμού. Οι ίδιοι πιλότοι, οι ίδιοι πυροσβέστες, οι ίδιοι εθελοντές έχουν κάνει την δουλειά αυτή. Άρα και από κάθε φωτιά η οποία ξεφεύγει, παίρνουμε τα μαθήματά μας, ειδικά θα έλεγα για τις πολύ δύσκολες ζώνες, τις οποίες και εσείς πρακτικά δεν μπορείτε να επιχειρήσετε, που αφορούν την επαφή του δάσους με τον αστικό οριστό.